Ακριβώ. Είναι σαν να λέμε όπω βλέπουμε τα ρούχα που θα χρησιμοποιούν δεύτερη χρήση σε κάτι άλλο, σε μια άλλη χρήση. Ένα, μια μπλούζα μπορεί να έχει γίνει μια τσάντα. Εδώ ένα, το κεραμίδι μπορεί να έχει γίνει κάτι διαχωριστικό. Μια πόρτα μπορεί να έχει γίνει ένα τραπέζι. Όλα αυτά χρειάζονται κάποιε μικρέ εργασίε συντήρηση για να βρουν ξανά χρήση χωρί να τα πετάξουμε, χωρί να, να γεμίσουμε απόβλητα, να φορτώσουμε τι χωματερέ. Δεύτερη ευκαιρία ζωή σε οικοδομικά υλικά έδωσαν φοιτητέ τη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στο πλαίσιο ενό διεθνού εργαστηρίου με σκοπό την προώθηση καλών πρακτικών κυκλική οικονομία στον κλάδο των κατασκευών. Η ομάδα των 40 φοιτητών και των 8 διδασκόντων πραγματοποίησε παρεμβάσει σε σκελέτο διόροφη πολυκατοικία στο παλιό λιμεναρχείο με επαναχρησιμοποιούμενα οικοδομικά υλικά, τα οποία περισυνέλεξαν από κατεδαφιστέα κτίρια τη πόλη. Η ομάδα έστειλε το μήνυμα τη ανακύκλωση μέσω του κατασκευαστικού κλάδου, ο οποίο ακόμα δεν έχει εναρμονιστεί με τι ευρωπαϊκέ οδηγίε για το περιβάλλον. Αυτό έγινε γιατί κατανοούμε το, το πρόβλημα ότι ο κατασκευαστικό κλάδο δημιουργεί μεγάλο. Πρόβλημα. Καταναλώνει πόρου, πρώτε ύλε, καταναλώνει ενέργεια, αφήνει σημαντικό ενεργειακό αποτύπωμα και παράγει και απόβλητα. Και εμεί λέμε αντί να χρησιμοποιούμε καινούρια υλικά, θα χρησιμοποιήσουμε υλικά που υπάρχουν. Άρα, στοχεύουμε στην επαναχρησιμοποίηση. Οπότε ε, συζητάμε με του σπουδαστέ μα και με του προσκεκλημένου που ήρθαν από τέσσερι χώρε, από την Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λίχτενστάιν. Είδαμε τι κάνουν εκεί και ήρθαν και εδώ να δούμε τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα ή τι μπορούμε να κάνουμε επαναχρησιμοποιώντα όλα αυτά τα στοιχεία δουλεύοντα δηλαδή με το διαθέσιμο. Άρα γνωρίζουμε τα υλικά και τα ίδια μα λένε πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εμεί χωρίσαμε το βόλο σε ζώνε, το μοιράσαμε στου σπουδαστέ και οι σπουδαστέ κοιτούσαν που έχουν. Ε, απόβλητα από ενεργειακέ αναβαθμίσει, από το λεγόμενο εξοικονομώ, από κατεδαφίσει ή από ανακαινήσει. Επικοινώνησαν με του μηχανικού, του εργολάβου, του τους, 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 ε, τους ιδιοκτήτε και ζήτησαν να μα διαθέσουν αυτά τα, αυτά τα στοιχεία. Παντζούρια, τούβλα, δοκάρια, κεραμίδια, πόρτε και παράθυρα τα οποία προορίζονταν για του κάδου απορριμμάτων, πήραν η και διακοσμητική μορφή και χρήση στα χέρια των φοιτητών. Να δείξουμε ότι μπορούμε με την επιλεκτική κατεδάφιση να τα βγάλουμε αυτά τα στοιχεία με προσοχή και από εκεί πέρα μπορούμε με, με τεχνίτε που γνωρίζουν και έχουν τι αντίστοιχε δεξιότητε, ένα υλικό που έρχεται έτσι, ένα στοιχείο που έρχεται έτσι από την κατεδάφιση, να το φτιάξουμε με κάποιε εργασίε συντήρηση και μετά να μπορέσει να, να πάει στην επόμενη χρήση. Και να γίνεται σαν καινούριο στην ουσία. Ακριβώ. Ναι. Οπότε δημιουργούνται και καινούριε θέσει στην αγορά εργασία, αν θέλετε, και καινούριε επιχειρηματικέ δυνατότητε από κάποιου που μπορούν να φτιάξουν ομάδε να κάνουν τέτοιε εργασίε. Είχε ενδιαφέρον γιατί πρέπει να σκεφτούμε, να αποδομήσουμε τη λογική του ότι αν έχουμε ένα κούφωμα ή μία πόρτα. Πρέπει να τη σκεφτούμε σαν κάτι άλλο και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Η εμπειρία για του μελλοντικού επαγγελματίε ήταν μοναδική αλλά και επικοδομητική, καθώ βγήκαν από τι πανεπιστημιακέ αίθουσε και επισκέφθηκαν τα εργοτάξια. Είμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Είχαμε τη χαρά δηλαδή και τη δυνατότητα που και εμεί, σαν φοιτητέ ε, σπουδάζοντε, ε, όχι μόνο καταφέραμε να πειραματιστούμε και να, να δουλέψουμε σε ένα πιο καινοτόμο τρόπο, και πούμε, εργαστές και αρχιτεκτονική, γιατί αυτό το πράγμα στο εξωτερικό είναι κάτι πιο δεδομένο δηλαδή με βάση τα ελληνικά δεδομένα. Και επίση είχαμε τη χαρά πω φοιτητέ. Ε, ε, είχαμε την, ε, Δυνατότητα, δηλαδή να πηγαίνουμε σε οικοδομέ, σε χώρου ανακαινήσεων, σε χώρου κατεδαφίσεων. Δηλαδή είχαμε την ε, μ, άμεση επαφή με του εργολάβου, ε, με του ε, εργάτε. Κανονίζαμε για την παραλαβή των υλικών, για το πόσο υλικά θέλουμε. Δηλαδή ήταν. Ξεφύγαμε λίγο, από το... ναι, επικοδομητικό. Ξεφύγαμε λίγο από το όρο του τυπικού φοιτητή. Η Ερευνητική Μονάδα Δομικών Κατασκευών με τον τίτλο MAKE του Τμήματο Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλία είναι μια ομάδα εργασία που κινείται από τη θεωρία στην πράξη, μελετά και υλοποιεί αρχιτεκτονικέ κατασκευέ μικρή κλίμακα και συντονίζει δράσει πεδίου, καλλιεργώντα τον πειραματισμό και την εφαρμοσμένη έρευνα. Το κτίριο είναι επισκέψιμο κατόπιν επικοινωνία με του υπεύθυνου, καλώντα το τηλέφωνο 24210-74. será três e